Χρήσιμες, πρακτικές, σημαντικές πρωτοβουλίες και ενδιαφέρουσες απόψεις κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας με θέμα «Ενδοοικογενειακή βία, πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης στην εποχή της πανδημίας». Η βία είναι μια επιλογή και μπορεί να προληφθεί, είπε χαρακτηριστικά στην εισαγωγική τοποθέτηση ο Περιφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος άνοιξε τις εργασίες της ημερίδας, ευχαριστώντας όλους για τη συμμετοχή τους και τονίζοντας παράλληλα ότι η ανάληψη των συλλογικών δράσεων με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης και η ανταλλαγή γνώσεων για την ανάπτυξη των πρακτικών και τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της βίας σε κάθε μορφή της αποτελεί επιβλημένη ανάγκη περισσότερο από ποτέ, άλλοτε στο παρελθόν. Είναι χαρακτηριστικό και λυπηρό το γεγονός ότι στην πρώτη περίοδο έξαρσης του COVID-19 η βία κατά των γυναικών χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως ισχυώδης πανδημία. Οι πολιτικές απομόνωσης και περιορισμού που εφαρμόστηκαν από τα κράτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάδοση του κορονοϊού για τα θύματα βίας, είχε ως συνέπεια την περαιτέρω αύξηση του κινδύνου και την έκθεσή τους σε όλες τις μορφές έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Η βία δεν είναι μόνο σωματική. Απέναντίας είναι σεξουαλική, λεκτική, ψυχολογική, συναισθηματική. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές και είναι όλες το ίδιο επιβλαβής. Είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι η ενδοοικογενειακή βία ασκείται από παραβάτες οι οποίοι είναι γνωστοί στα θύματα, ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και κάθε άνθρωπος ανταπεξέρχεται περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένα σε ένα τέτοιο συμβάν. Η βία είναι μια επιλογή και μπορεί να προληφθεί όμως. Η προσέγγιση της ενδοοικογενειακής βίας θα πρέπει να γίνει διαθεματικά. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή η διασταύρωση των παραγόντων της ταυτότητας και της έκφρασης του φύλου, καθώς και του σεξουαλικού προσανατολισμού με άλλους, όπως είναι η κοινωνική τάξη και η οικονομική κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη ανάγκη περισσότερο από ποτέ η ανάληψη δράσεων με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την ανταλλαγή γνώσεων για την ανάπτυξη πρακτικών που αποσκοπούν στην καταπολέμησή της. Η αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας παραμένει θέμα πολιτιακό, πέρα από ατομικό και συλλογικό. Η υπερθεμάτιση της ατομικής ευθύνης μονόπλευρα είναι ένας τρόπος να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν η κοινωνία και η πολιτεία, ενώ εν τέλει προχωράμε και προκύπτει στην πορεία μια ενοχοποίηση του ατόμου που κακοποιείται. Κλείνοντας με αυτές τις σκέψεις, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας και πραγματικά αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις όλων σας. Σας ευχαριστώ. Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών τους, παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες των δομών και φορέων που εκπροσωπούν για τα φαινόμενα βίας και την αντιμετώπιση τους, στοιχεία που αποδεικνύουν την αύξηση του φαινομένου λόγω των συνθηκών εγκλεισμού εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και το νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία, ενώ τέλος γνωστοποιήθηκαν και οι τρόποι επικοινωνίας με αυτές τις δομές, προκειμένου κάθε άτομο που υπόκειται βία να κάνει το πρώτο βήμα, να μιλήσει ώστε τέτοια φαινόμενα να μειωθούν και τελικά να εξαλειφθούν. Όσον τα οικογενειακή βία ορίζεται κάθε πράξη φυσικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας, η οποία συμβαίνει εντός της οικογένειας ή της οικογενειακής μονάδας ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ανεξάρτητα ή όχι του κατά πόσο ο δράστης μοιράζεται ή έχει μοιραστεί την ίδια κατοικία με το θύμα. Θα πρέπει συνεπώς να γίνει σε όλους αντιληπτό ότι σύμφωνα και με το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά μόνο την άσκηση σωματικής βίας, τη σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας μέλους της οικογένειας από άλλο μέλος. Δεν είναι μόνο η πρόκληση σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία. Ενδοοικογενειακή βία είναι και η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, είναι και η πρόκληση ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος. Έτσι, θύμα ενδοοικογενειακής βίας είναι και αυτό που έχει υποστεί έντονη λεκτική κακοποίηση και ψυχολογική βία, η οποία συνίσταται συχνά σε ύβρις, απειλές, προσβολές, δυνατές φωνασκίες, άσεμνες χειρονομίες, συκοφαντικές δηλώσεις και οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει φόβο, να θίξει τη τιμή και την αξιοπρέπειά του και να μειώσει την αυταξία του.
Θύμα ενδοοικογενειακής βίας είναι και το ανήλικο που υπόκειται ψυχολογική κακοποίηση. Ακόμα και η αμέλεια είναι μορφή βίας. Ένας γονιός που δεν παρέχει τα απαραίτητα για την επιβίωση στο ανήλικο τέκνο είναι μία από τις σκληρότερες μορφές βίας. Η βία επίσης μπορεί να έχει αποδέκτες και άντρες ή υπερήλικες γιαγιάδες και παππούδες. Η βία δεν έχει ηλικία. Συμβαίνει ανεξαρτήτως μόρφωσης, κουλτούρας, θρησκείας και εισοδήματος. Η βία μπορεί να έχει και διαφορετικές εκφράσεις, οι οποίες ίσως ακόμα δεν έχουν καταγραφεί στη συλλογική συνείδησή μας ως άσκηση βίας. Όπως έχει πει και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κυρία Ξένη Δημητρίου, όταν μια γυναίκα κακοποιείται, γεννιέται ένας ανήλικος παραβάτης. Όταν ένα παιδί κακοποιείται, πεθαίνει ο πολιτισμός. Ακόμη, οι γυναίκες αυτές αισθάνονται σαν να βρίσκονται σε λίθαργο, δίχως την εσωτερική δύναμη να αναλάβουν δράση και να φτιάξουν τη ζωή τους. Στην περίπτωση που κάποιος υποψιάζεται ή έχει δει σημάδια, πρέπει να ενημερώσει για την ανησυχία του αυτή και να ζητήσουν μαζί βοήθεια από ειδικό. Η βία δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τα θύματα, γιατί πολλές φορές ο θήτης δεν σταματά στο πρώτο επεισόδιο, αλλά συνεχίζει να έχει επικίνδυνη συμπεριφορά και θα ασκήσει ξανά βία. Τα περισσότερα θύματα δεν καταγγέλουν, δεν φτάνουν ποτέ στις αρχές, δεν μιλούν και ο λόγος που δεκάδες γυναίκες σιωπούν είναι η απουσία εμπιστοσύνης. Η κάθε μορφή βίας που τους προκαλεί απελπισία, πόνο και απόγνωση, τις οδηγεί και στο φόβο των επιπτώσεων και στο φόβο του στιγματισμού. Το γεγονός ότι ευαισθητοποιούνται τρίτα πρόσωπα που άκουσαν ή είδαν κάτι είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία έχει αρχίσει να καταδικάζει αυτό το γεγονός, το οποίο δεν είναι κάτι πρωτάκουστο. Γνωρίζουμε ότι η κακοποίηση των γυναικών συμβαίνει, αλλά απλά οι περισσότεροι σκέφτονται «πού να μπλέξω τώρα». Τα θύματα είναι φοβισμένα και χρειάζονται υποστήριξη και στήριξη. Που θα μπορούσαν να λάβουν από διάφορες κοινωνικές δομές που έχουν οργανωθεί με σκοπό να τα προστατεύσουν. Ακόμα και όταν η πανδημία παρέλθει, η βία θα παραμείνει. Γι' αυτό θα πρέπει όλο και περισσότερα θύματα να αποβάλουν τους φόβους και τις ενοχές τους και να καταγγείλουν εκείνους τους ανθρώπους που τους κακοποιούν, είτε είναι σύζυγοι, είτε σύντροφοι, είτε γονείς. Η κινητοποίηση των ελληνικών αρχών είναι άμεση. Με την προώθηση τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και άλλου είδους μηνυμάτων για τους τρόπους προστασίας των θυμάτων από την ενδοοικογενειακή βία, ενώ άμεση είναι και η κινητοποίηση των ειδικών φορέων της χώρας, που έχουν θεσμοθετηθεί για ανάλογους σκοπούς. Από πλευράς της πολιτείας υπάρχει ενδιαφέρον, εκκρεμούν όμως πολλά ζωτικά ζητήματα. Είναι σημαντικό όμως οι πολιτικοί δρόντες να αντιμετωπίσουν την πανδημία ως μια ευκαιρία ενίσχυσης των δικαιωμάτων των γυναικών και της ευημερίας τους μέσα στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας κρίσης. Στην ορολογία της δημόσιας υγείας υπάρχει η λέξη πρόληψη, η οποία πρέπει να σχετίζεται με τα διάφορα σχέδια δράσης, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των συλλόγων καθηγητών και του Υπουργείου Παιδείας, που μπορεί να διαδραματίσει κέραιο ρόλο στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, ένας τομέας ο οποίος υστερεί ακόμη σημαντικά είναι η σεξουαλική αγωγή, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μαθήματα για τις σχέσεις των φύλων, για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη βία κατά των συντρόφων. Οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνες σε αυτή τη μάχη και εμείς σαν υπηρεσία αλλά και σαν περιφερειακή ενότητα θα σταθούμε στο πλευρό τους και θα βοηθήσουμε όσες γυναίκες έχουν ανάγκη αρκεί να βρουν τη δύναμη να μας μιλήσουν. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε τις δύσκολες αυτές στιγμές που κάποιες γυναίκες και παιδιά κινδυνεύουν είναι μίλα. Κανείς δεν είναι μόνος του. Πρέπει να λέμε όχι στη βία, να παίρνουν το θάρρος, να μιλάνε και να ζητάνε βοήθεια από επιστήμονες. Γι' αυτό μη σιωπαίνεις, αντίδρασε. Μην ξεχνάς, κανένας δράστης δεν είναι παντοδύναμος, κανένα θύμα δεν είναι αδύναμο. Μένουμε σπίτι, δεν υπομένουμε τη βία. Μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε σιωπηλές. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Προσπαθούμε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούμε, από το πρώτο ΕΣΠΑ το 2007-2013 που δημιουργηθήκαμε και στο Δήμο Πύργου το 2013, μέσα σε αυτήν την οκταετία, λοιπόν, να προσπαθούμε να βοηθάμε τις γυναίκες με τρόπο πρακτικό.
με τρόπο που προσπαθούμε να βγάλουμε και να αναδείξουμε από τη γυναίκα αυτό το φόβο. Πρέπει να φύγει, να εκλείψει αυτός ο φόβος. Οι γυναίκες πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν τη δύναμη, τη δυνατότητα και την ικανότητα να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Έχουν όλο το νομικό οπλοστάσιο για το οποίο θα σας μιλήσω αργότερα. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι τα περισσότερα παιδιά που κακοποιούνται μέσα στην οικογένεια δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τους ανθρώπους γύρω τους, δυσκολεύονται και να δημιουργήσουν αλλά και να διατηρήσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Επειδή συχνά νιώθουν ανάξια να αγαπηθούν, αυτό το οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και κακή αυτοεικόνα. Για τον λόγο αυτό, από την πρώτη στιγμή της φιλοξενίας του στη δομή, όλοι εμείς που δουλεύουμε με αυτά τα παιδιά φροντίζουμε ώστε να εξοικειωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον. Το αρχικό μας μέλημα είναι να τα κάνουμε να νιώσουν ασφαλή μέσα στη δομή, να τους ανοίξουμε την αγκαλιά μας και να τους δείξουμε αγάπη. Ξέρετε, το πρώτο πράγμα που αναζητούν όλα αυτά τα παιδιά είναι η αγάπη και η αποδοχή. Και όταν ένα παιδί νιώσει ότι το αγαπούν, τότε νιώθει ασφαλές, τότε είναι έτοιμο να εμπιστευτεί, να ανοιχτεί, να εκφράσει κρυφές σκέψεις και συναισθήματα και τότε μπορούμε και εμείς να παρέμβουμε, να δουλέψουμε μαζί του όλες τις λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του, αλλά και όλες τις πληγές και τα τραύματα της ψυχής του. Αντιμετωπίζετε το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας σε όλες του τις μορφές. Δηλαδή ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική, αλλά και κάθε είδους λεκτική. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι η πλειοψηφία των περιστατικών αφορά κυρίως σε θύματα γυναίκες και ανηλίκους, χωρίς βεβαίως να αποκλείουμε και τους άντρες. Ο ποινικός νομοθέτης επιφυλάσσει ιδιαίτερα αυστηρή μεταχείριση, καθώς η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, όπως κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν, αλλά μια σοβαρή κοινωνική παθογένεια. Έτσι λοιπόν, προβλέπεται για όποιον προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή σε ανήλικο, για απλή σωματική βλάβη τουλάχιστον φυλάκιση ενός έτους, για επικίνδυνη σωματική βλάβη φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, για βαριά σωματική βλάβη φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη προβλέπεται ποινή κάθειρξης. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης, ενώ όταν το θύμα είναι έγκυος, αυτό συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Η ιδιαίτερη προστασία, και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ, παρέχει ο νόμος και στα ανήλικα πρόσωπα. Ακόμα και όταν οι σωματικές βλάβες δεν λαμβάνουν χώρα εις βάρος του ανηλίκου, αλλά ενώπιον του ανηλίκου. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της ευαίσθητης ψυχοσύγκρισης των ανηλίκων, αλλά και στην αποτροπή υιοθέτησης παρόμοιων εγκληματικών συμπεριφορών κατά την ενήλικη ζωή τους. Όλα όμως αυτά είναι η θεραπεία. Σημασία έχει κυρίως η πρόληψη. Και η πρόληψη θα έχουμε κυρίως, μέσω της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης των κοριτσιών και των γυναικών. Γι' αυτό εργαζόμαστε για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γυναικών, την αναγνώριση και καταπολέμηση του σεξιστικού λόγου, την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιδοτικού χάσματος, το σπάσιμο της γυάλινης οροφής, την προβολή και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το σχολείο είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η έμφυλη κοινωνικοποίηση των νέων και αρχίζουν να διαμορφώνουν τις αξίες τους και τις προσδοκίες τους αναφορικά με τις συντροφικές τους σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις βασισμένες στην ισότητα και το σεβασμό.